Γεια σας και πάλι φίλοι μου, ο Μιχάλης εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα trailer reaction στο σημερινό βίντεο, παιδιά. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα, γιατί το είχα βάλει στη λίστα. Θα κάνουμε το official trailer του της νέας σειράς του 1899. Όταν είχα δει το πρώτο teaser που ήταν περίπου ένα λεπτό, πόσο ήταν, 50 δευτερόλεπτα νομίζω, ήδη κατάλαβα από την αισθητική του ότι θα είναι μια πολύ γαμάτη σειρά. Νομίζω δηλαδή ότι είναι σειρά, πρέπει να είναι, από τους δημιουργούς παιδιά του Dark. Δεν έχω δει τον Dark, ενώ ξέρω ότι είναι γαμάτο και πρέπει να κάτσω να το δω, γιατί μου το έχουν πει πάρα πολύ να δω τον Dark. Έτσι λοιπόν, παιδιά, πάμε χωρίς πολλά να δούμε το official trailer, γιατί πιστεύω ότι θα με καθυλώσει, ρε παιδί μου, στην οθόνη, έτσι. Και λογικά θα μας πει και η ημερομηνία τέλος του τρέλερ. Πάμε να δούμε. Six hours ago we received a message. Okay. We believe this comes from the Prometheus. You think the passengers, they're still alive? Thankfully. Πόσο τρελαίνομαι να βλέπω εποχής. Γερμανικό ένα. Capitan, we paid good money for this trip. 7 days to get to New York, no detours. Ο Προμηθέας. Ω, τι κομματάρα βάλανε. Τζίμι Χέντριξ. Over the Watchtower είναι το τραγούδι. Πιο Βιετνάμ, δεν πεθαίνεις αυτό το τραγούδι. Ο Τιτανικός είναι αυτός. Γερμανικά. Todos llevamos máscara. Mientras intentamos esconder quién somos. Tiene cambia. Eres. Πω πω, φίλε. Μια χαρά, παιδιά. Στη 17 Νοέμβρη. Το γερμανικό περιμένει 28 Οκτωβρίου. Αυτό τη 17 Νοέμβρη. Βάζουν πολύ ιδιαίτερες ημερομηνίες, η αλήθεια είναι. Και ωραία επιλογή τραγουδιού, παιδιά. Τζίμι Χέντριξ. Πιστεύω ότι, παιδιά, η καθήλωση... Και πρέπει να κάτσω να δω τον Dark, ρε γαμώτο. Άμα δείτε, υπάρχει, γράψτε 1899 making of, υπάρχει ένα που δείχνουν πώς δημιουργήθηκε, που είναι το set τους, και έχουν βάλει αυτό που όπως δημιουργούν το Mandalorian, που βάζουν αυτό το κυκλικό και κάνουν την ατμόσφαιρα, ξέρετε ότι είναι στην έρημο και όλα αυτά είναι τώρα... Είναι η νέα τεχνολογία, το πώς γυρίζονται οι ταινίες, τουλάχιστον σε σειρές κλπ. Θεωρώ ότι θα αφήσει την πινελιά του όσον αφορά την εταιρεία του Netflix και το 1899. Όπως το Dahmer, όπως το Stranger Things. Παιδιά, το υπογράφω και με τα δύο μου χέρια. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα αφήσει το στίγμα της σε σειρά το 1899. Το set του που έχω δει στο making of, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Πηγαίνετε απλά να το δείτε, δεν θέλω τώρα να το βάλω, αλλά πηγαίνετε να το δείτε, θα πάθετε, παιδιά, πλάκα. Αυτά λοιπόν, το βάζουμε και αυτό στη λίστα, εννοείται, 17 Νοέμβρη. Να περιμένετε λοιπόν
και τη σύγκριση μου, γιατί τελείωσα και το τελευταίο επεισόδιο για το House of the Dragon. Πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο και αναμένονται πολύ δυνατές κόντρες στις επόμενες σεζόν για το House of the Dragon. Με μία σας δίνω απλά ένα τυράκι μέχρι να πω τη γνώμη μου ότι υπερτερεί σε πάρα πολλά πράγματα το House of the Dragon σε σχέση με το Lord of the Rings, αν και είμαι ένας από τους μεγαλύτερους φαν στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, και θεωρώ ότι ήταν μια ολίγο απογοήτευση, και από ό,τι ακούστηκε είπανε ότι να περιμένετε, λέει, πολύ πιο ενδιαφέρουσες την επόμενη σεζόν για το Lord of the Rings, υποσχεθήκανε και καλά στο κοινό. Αλλά παιδιά, νομίζω ότι το πάει μονότερμα το House of the Dragon, να σας πω την αλήθεια. Με μία εξαίρεση που θα έχουμε την απίστευτη κόντρα για ένα σύντομο διάστημα για το The Last of Us, που εννοείται το περιμένουμε όλοι πώς και πώς να δούμε αυτή την σειρά που είναι βασισμένη στο video game. Αυτά λοιπόν παιδιά, αφήστε ένα like, τα φιλιά μου, ένα subscribe και θα τα πούμε κάτω στα σχόλια, έτσι, και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και έχει σειρά βίντεο κόντρες Lord of the Rings εναντίον House of the Dragon. Τα λέμε παιδιά σύντομα, γεια σας.